Στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης τώρα έχουμε ανακοινώσεις καθημερινά δημοτικών συμβούλων από τους συνδυασμούς αλλά και υποψηφίων δημάρχων, κυρίες και κύριοι, επίσημα. Πάμε να συνδεθούμε με τα Γρεβενά, όπου ο Χρήστος Τριγώνης, νυν αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητά του ως υποψήφιος δήμαρχος Γρεβενών. Θα τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Τριγώνη. Καλησπέρα, κύριε Βακάρτσα. Το λέγαμε τόσο καιρό ότι σίγουρα ο σχεδιασμός σας ήταν να εμπλακείτε στην τοπική αυτοδιοίκηση ως επικεφαλής και ως υποψήφιος δήμαρχος Γρεβενών. Είδαμε τη σχετική σας ανακοίνωση. Τα Γρεβενά είναι ο τόπος που ζούμε και αγαπάμε. Αναφέρεστε για τις προτεραιότητες, για τα προτάγματα και άλλα πολλά. Για ένα Δήμο με επίκεντρο τον άνθρωπο. Καταρχήν, για πείτε μας λίγο την απόφαση σας αυτήν για εμπλοκή ως αρχηγός πλέον συνδυασμού και ως υποψήφιος δήμαρχος και ποιοι είναι οι στόχοι σας, κύριε Τριγώνη. Μας ακούτε? Τα είχαμε πει. Ναι, τώρα σας ακούμε. Τα είχαμε πει και από πέρυσι, κύριε Βακρατσά, ότι υπήρχε πρόθεση να ασχοληθώ με την αυτοδιοίκηση. Πλέον, αφού ξεπεράστηκαν και όποιες δυσκολίες υπήρχαν που τα ξαναείπαμε παρέπεμα σε άλλες εποχές, προχωράμε στην επόμενη μέρα και μαζί με συνεργάτες, συνοδοιπόρους και φίλους ετοιμαζόμαστε να καταθέσουμε ένα ψηφοδέλτιο νίκης, ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτά που ονειρευόμαστε για τον τόπο που ζούμε, για τα Γρεβενά, για τον τόπο που αγαπάμε, για τον τόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά μας, να τα ξαναβάλουμε στο χάρτη της επισκεψιμότητας, να δώσουμε έμφαση στον άνθρωπο, είπαμε επίκεντρο στον άνθρωπο, στον επιχειρηματία, στον επαγγελματία που ματώνει κάθε μέρα. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής όσον αφορά το κομμάτι των υποδομών, των τεχνικών έργων, της καθημερινότητας, της επαφής μας με τους πολίτες, της παρουσίας μας σε όλα τα χωριά ανεξαιρέτως μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, μέσα σε κορονοϊό, μέσα σε οικονομική κρίση, μέσα σε ενεργειακή κρίση. Εμείς είμαστε εδώ, στεκόμαστε όρθιοι και κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, ζητώντας να μας στηρίξουν οι συνδημότες μας, ώστε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα για τον τόπο μας και να τους καλύψουμε τις ανάγκες που αυτοί θέτουν κάθε μέρα. Μάλιστα. Διαβάζοντας από την ανακοίνωσή σας, τα Γρεβενά είναι η ζωντανή πρόκληση του να αποδεικνύεις ότι υπάρχει άλλη Ελλάδα που μπορεί να σταθεί όρθια, να παράγει, να δημιουργεί, να γλεντά, να χαμογελά, να κρατάει τους νέους. Επειδή έχετε εμπειρία, από το 2014 είστε δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος. Τι θέλετε να αλλάξετε, το οποίο δεν καταφέρατε ως αντιδήμαρχος να αλλάξει στα Γρεβενά και μπορείτε να το καταφέρετε με τους συνεργάτες σας, με μια νέα ομάδα ανθρώπων, ως δήμαρχος πλέον στα Γρεβενά? Ως αντιδήμαρχος, κύριε Βακρατσά, αλλάξαμε πολλά πράγματα όσον αφορά τον τομέα των έργων. Τα διαπιστώνετε καθημερινά και οι πολίτες τα βλέπουν. Η πόλη αλλάζει, οι υποδομές αλλάζουν, τα σχολεία μας έχουν αλλάξει, οι δρόμοι μας έχουν αλλάξει. Φυσικό αέριο έχουμε στην πόλη. Πράγματα που κάποιοι κάποτε ίσως λιδωρούσαν και κορόιδευαν, σήμερα γίνονται πραγματικότητα και εξυπηρετούν τους κατοίκους. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Είχαμε, σας είπα και πριν, ότι έπρεπε να παλέψουμε με πολύ δύσκολες συνθήκες. Από εδώ και πέρα όμως, νομίζω ότι τα Γρεβενά, επειδή έχουν τη δυνατότητα και τις υποδομές να υποδεχτούν κόσμο, να μπορούν να φιλοξενήσουν τουρισμό, να μπορούν να φιλοξενήσουν επενδυτικές δραστηριότητες. Αυτή είναι η στόχευσή μας από εδώ και πέρα. Ο Ε65 δίνει με μεγάλη ευκαιρία στον τόπο να έρθει κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα, να έρθει κόσμος από την Αθήνα όπου ζει ο παραδόξος για ευρωπαϊκή χώρα, ο μισός πληθυσμός του τόπου μας ζει στην Αθήνα. Όλοι οι άλλοι είμαστε στην επαρχία. Αυτόν τον κόσμο θέλουμε να τον τραβήξουμε προς τα δω και να δώσουμε όθεση και να ξανανοίξουμε επιχειρήσεις, μαγαζιά και να δώσουμε δυνατότητα στους ανθρώπους του τόπου μας να δουλέψουν. Ναι. Αυτός είναι ο κυρίαρχος στόχος και νομίζω ότι με πολλή δουλειά και με λίγα λόγια θα τα καταφέρουμε. Ωραία, θα δούμε το επόμενο διάστημα τα πρώτα ονόματα να ανακοινώνεται και φυσικά μιλάμε για, για έναν ανεξάρτητο συνδυασμό, κύριε Τριγώνη, από όλους τους κομματικούς χώρους. Πώς θα κινηθείτε? Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Όπως πορευθήκαμε και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα, από κάθε απόχρωση, ας πούμε, κομματική που μας είναι αδιάφορη, θέλουμε οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν να είναι αυτοδιοικητικά πολιτικοποιημένοι, να μην είναι κομματικοποιημένοι. Θέλουμε ανθρώπους που τους ενδιαφέρει ο τόπος. Δεν έχει σημασία
σε ποιο κόμμα είναι ταγμένοι ή τι μπορεί να πιστεύουν για την κεντρική πολιτική σκηνή. Ο στόχος είναι κοινός. Εμάς μας ενδιαφέρει όποια κυβέρνηση να είναι στο μέλλον να συνεργαστούμε, και αυτό επιτυχάνεται όταν έχεις μια πολυφωνία μέσα στο ψηφοδέλτιό σου, όταν έχεις ανθρώπους που έχουν προσβάσεις παντού, πιστεύουν σε διαφορετικές ιδεολογικές βάσεις, όμως η κοινή μας βάση είναι ο τόπος μας, είναι τα Γρεβενά, και πάνω σε αυτό θα κινηθούμε και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Μα θα δούμε τους πρώτους υποψηφίους στο επόμενο διάστημα ή έχουμε να περιμένουμε ακόμη? Υπάρχουν υποψηφιότητες, κάποια στιγμή θα γίνει και ανακοίνωση. Τώρα βλέπετε είναι λίγο η κατάσταση και με τις βουλευτικές εκλογές. Προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί, να μην δημιουργούμε ζητήματα και αλληλοκαλύψεις. Ήρεμα, σταθερά θα υπάρξει και η ανακοίνωση του συνδυασμού και των υποψηφίων που θα τον απαρτήσουν. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για μια πρώτη ενημέρωση όσον αφορά την υποψηφιότητά σας, κύριε Τριγώνη. Και εγώ ευχαριστώ και θα τα πούμε σύντομα ξανά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.